Κυρία Μαλία Κουδούνη, πρώην Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΙΠΚΑ. Καλησπέρα και από μένα, συνάδελφοι και φίλοι. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω το ΣΑΔΑΣ γιατί βρίσκομαι εδώ σαν μέλος της επιστημονικής ομάδας μετά από πρόσκληση του ΣΑΔΑΣ. Αλλά βέβαια δεν μπορώ να μην μιλήσω εδώ και να πω κάποια πράγματα με την ιδιότητα που είχα επί 33 συναπτά έτη ως εκπρόσωπος δημόσιου φορέα, δηλαδή ως υπάλληλος και διευθύντρια της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, η οποία από σύμπτωση ανέλαβε πριν από 2,5-3 χρόνια να παρακολουθήσει αυτό το πρόγραμμα που, όπως αναφέρθηκε πολλές φορές και δεν θέλω να το πω κι εγώ, ήταν επιλογή του τότε Υπουργού να γίνει αυτό το πρόγραμμα. Κυρίως για τους μικρούς οικισμούς κάτω των 2.000, που δεν είναι παραδοσιακοί. Αυτό πρέπει να το πω όμως, άλλη μια φορά, έχει τονιστεί, αλλά κυρίως εκεί, σε αυτές τις περιοχές, θα έπρεπε να γίνει ένα πιο εξειδικευμένο πλαίσιο, ώστε η δόμηση να μην έχει αυτή την εικόνα που είδαμε από τις παρουσιάσεις των μελετητών, κυρίως έχουμε και καλά παραδείγματα, αλλά κυρίως στη Δυτική Μακεδονία νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ έντονα η άσχημη εικόνα, όπως υπόθηκε και από πάρα πολλούς ομιλητές. Θέλω μόνο να διευκρινίσω ότι το θέμα των αναθέσεων, γιατί γίνανε και κάποιες τέτοιες ερωτήσεις και αισθάνομαι ότι πρέπει να πω έτσι ιστορικά τουλάχιστον κάποια στοιχεία, επειδή τυχαίνει να τα ξέρω. Το θέμα των αναθέσεων ακολούθησε... Παρακαλώ πολύ, λίγο ησυχία. Ακολούθησε την τελευταία νομοθεσία και σύμφωνα με την τελευταία νομοθεσία, όπως αναφέρθηκε, ο πλειοδότης και αυτός στον οποίο ανατίθεται η μελέτη είναι αυτός που δίνει την οικονομικότερη προσφορά και δεν μπορεί να τεθεί κριτήριο αποκλεισμού το γεγονός ότι αυτός έχει πάρει άλλη μελέτη. Αυτό προβλημάτισε πάρα πολύ τη διοίκηση και πάρα πολύ την υπηρεσία, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά και αυτό είναι η απάντηση γιατί κάποιες ομάδες έχουν πάρει πολλές μελέτες. Επομένως, επειδή υπάρχει ένα υπόλοιπο μελετών, 20 μελετών, 20 περιφερειακών ενωτήτων, είναι ένα θέμα που θα πρέπει το Υπουργείο, επειδή αυτές θα ανατεθούν στο επόμενο πρόγραμμα, να δει τεχνικά τουλάχιστον αν κάτι τέτοιο μπορεί να το αντιμετωπίσει με διαφορετικό τρόπο, με άλλο αριθμό αναθέσεων. Λοιπόν, το άλλο θέμα που ήθελα να πω είναι ότι πράγματι στους μικρούς οικισμούς η δική μου η εμπειρία από τη διοίκηση πράγματι λέει ότι τα προβλήματά τους είναι πολύ περισσότερα και πολύ πιο βασικά από άλλους συναδέλφους και ειδικά από τον προβληματισμό και τις τοποθετήσεις και τις απόψεις κυρίως των ακαδημαϊκών, έχει τεθεί ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός και ζητήματα, τα οποία νομίζω είναι πάρα πολύ χρήσιμα και για τη διοίκηση που πρέπει να συνεχίσει αυτό το πρόγραμμα και προς ποια κατεύθυνση μπορεί να το πάει. Όμως και η διοίκηση, επειδή αντιμετωπίζει καθημερινά τα προβλήματα του κόσμου και έχει γραπτά χιλιάδες ερωτήματα, ήταν προειδεασμένοι ότι υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Έτσι λοιπόν όταν έκανε τις προδιαγραφές για αυτές τις αναθέσεις, στην ανάλυση και υπόθηκε από πολλούς αυτό, έβαλε πάρα πολλά στοιχεία με το σκεπτικό ότι αυτά θα είναι πολύ χρήσιμα για να γίνει και μία αποτίμηση του τι έγινε από το 85 μέχρι σήμερα, που οι πρώτες μελέτες για την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία ήταν του 85. Άρα εδώ θέλω να πω έτσι μια ένστασή μου για την τοποθέτηση της Οργανωτικής Επιτροπής
πώς ξεκίνησε το Υπουργείο και ανέθεσε μελέτες χωρίς να κάνει αποτίμηση. Μα αυτές οι μελέτες θα κάνουν αποτίμηση και ήδη η διοίκηση έχει φροντίσει στις προδιαγραφές και έχουν παραπονεθεί πάρα πολλοί μελετητές ότι ζητούνται πάρα πολλά στοιχεία ανάλυσης. Αυτά δε τα στοιχεία, όπως ακούσατε και από τη Γενική Διευθύντρια, την κυρία Μουρμούρη, υπάρχει προγραμματισμός και να μπουν σε μια βάση δεδομένων και να αξιοποιηθούν σε πάρα πολλά θέματα, τα οποία είναι ανοιχτά και θα πρέπει κάποια στιγμή να αντιμετωπιστούν συνολικά. Μάλλον δεν γίνεται, και το τι δεν γίνεται, αυτό που υπόθηκε επίσης, ότι είναι στον αέρα νομικά το καθεστώς των αποφάσεων των νομαρχών για πάρα πολλές χιλιάδες οικισμούς. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, αλλά όταν προκύπτει για κάποιον οικισμό μια ακύρωση, θα υπάρχει μια βάση δεδομένων ώστε να μπορεί να προωθείται η έγκριση με νόμιμο τρόπο, με προεδρικό διάταγμα των ορίων αυτών, του οικισμού του συγκεκριμένου. Αυτό είναι ένα παράδειγμα, δεν θέλω να πω άλλο για να μην σας κουράσω. Υπάρχουν και άλλες εφαρμογές, δηλαδή. Το υλικό αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσουν και οι αποκεντρωμένες διοικήσεις για να κάνουν άλλα πράγματα, να κυρώσουν δίκτυα. Οι οικισμοί αυτοί, ένα σημαντικό πράγμα είναι ότι δεν έχουν σχέδιο. Δεν έχουν σχέδιο πόλης. Επομένως, είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Μπορούμε μόνο με κανόνες και μορφολογικούς, συμφωνώ μαζί σας, ο επιθετικός προσδιορισμός μορφολογικός είναι κάτι πολύ εξεζητημένο. Είναι πιο σωστό να είναι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης. Μπορούμε όμως μόνο με αυτό να θεωρήσουμε ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα στη συγκρότηση των οικισμών? Νομίζω πραγματικά ότι ο σχεδιασμός είναι μία παράμετρος, εφύγει λίγο και από τον κύριο Καλογύρου, που δεν έχει αναφερθεί, δεν έχει εξεταστεί όσο θα έπρεπε. Τώρα, για το τι μπορεί να δώσουν οι μελέτες αυτές, που παρά τα όσα σας είπα και τις επιφυλάξεις, θεωρώ ότι μπορούν να δώσουν πράγματα, θεωρώ ότι πραγματικά πρέπει να μην είμαστε μαξιμαλιστές, δεν μπορούν να δώσουν πολλά, μπορούν όμως να βάλουν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα εξασφαλίσουμε, εντάξει, θα έχουμε την προσδοκία ότι οι νέοι συνάδελφοι αρχιτέκτονες, εφόσον ασκήσουν αρχιτεκτονική, γιατί η πραγματικότητα, το είπατε νομίζω, το είπανε και από το Σύλλογο οι συνάδελφοι, ότι η δόμηση στη χώρα μας και στα χωριά δεν ασκείται από αρχιτέκτονες σε μεγάλη πλειοψηφία. Αλλά εγώ θεωρώ ότι και οι νέοι αρχιτέκτονες, τώρα μετά τον νέο οικοδομικό κανονισμό και τον τρόπο εκδόσεως αδειών, θεωρώ ότι έχουν πάρα πολλές ευθύνες επάνω τους και καλό είναι να υπάρχει ένα πλαίσιο γενικών αρχών και κανόνων, το οποίο θα διασφαλίζει και εκείνους ότι τηρούν αυτά τα οποία είναι σαφώς καθορισμένα για τους μικρούς οικισμούς όταν χτίζουν σε τέτοιες περιοχές. Ακόμα, ένα από τα ζητούμενα αυτών των μελετών σαν παραδοτέο είναι η δημιουργία εγχειριδίων ή οδηγών. Οδηγών για, που εγώ θα το έλεγα ότι μπορεί να αναφέρονται σε τεχνικές λύσεις κάποιων προβληματικών τμήματων των δομικών κατασκευών. Και θα χρησιμοποιήσω το παράδειγμα του συναδέλφου του Δημήτρη του Λαγού, που μας έδειξε πολύ κακά παραδείγματα και φωτογραφίες από φωτοβολταϊκά σε στέγες στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Η πρότασή του ήταν να μην επιτρέπονται τα φωτοβολταϊκά στις στέγες και να προσπαθήσει ο Δήμος να δώσει μια άλλη λύση, οργανωμένου να χωροθετηθεί κάποιο πάρκο οργανωμένα έξω από τον οικισμό. Νομίζω ότι αυτό είναι, πετάμε το μπαλάκι σε κάποιον άλλον. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι από τα ζητούμενα αυτών των μελετών να δώσει μία λύση για μία αποδεκτή μορφολογικά. Συγχωρέστε με για την ορολογία, πείτε όποια ορολογία θέλετε, λύση για μία στέγη με φωτοβολταϊκά σε μη παραδοσιακούς οικισμούς, σε οικισμούς συνήθεις, αδιάφορους, στους οποίους δεν αναγνωρίζουμε κάποια
ανάγκη διατήρησης κάποιου πολιτιστικού αγαθού, αλλά που όμως θέλουμε την αρχιτεκτονική δημιουργία. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι και στο πλαίσιο της μελέτης είναι ζητούμενο αυτό σαν αρχιτεκτονική δημιουργία, δηλαδή σαν μια τέτοια πρόταση. Και αυτό να υπάρχει και σε σκίτσο, να υπάρχει και σε ένα τύπο οδηγού εγχειριδίου που θα το χρησιμοποιήσει και ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο νέος αρχιτέκτονας ή οποιοδήποτε άλλος νομίμως χτίζει και δεν ασχολούμαι με τα επαγγελματικά δικαιώματα αναπτύχθηκαν, αλλά και εκείνος που θα ελέγξει, θα κληθεί να ελέγξει. Έχουμε πρόβλημα εφαρμογής και ελέγχου των κατασκευών στη χώρα, αλλά δεν κάνουμε και τίποτα στο να λέμε ότι τα συμβούλια δεν έχουν κριτήρια. Εάν δεν τους δώσουμε και κάποια πράγματα στα χέρια τους, νομίζω ότι δεν μπορούμε να μιλάμε και να λέμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, πρέπει να βρούμε αυτούς που είναι πολύ καλοί ή έχουν έμπνευση. Τώρα. Ένα άλλο θέμα που ήθελα να πω είναι ότι επικεντρώθηκε και έγινε πάρα πολύ συζήτηση για τον τρόπο προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Έγινε και μια πολύ καλή διευκρίνηση, νομίζω. Εδώ πράγματι νομίζω ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο αντικείμενο. Αυτό θεωρώ ότι πρέπει να συνεχιστεί και σε επόμενες ανάλογες ίσως διοργανώσεις, γιατί πραγματικά υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα που πρέπει να αντιστραφούν σε περίπτωση που υιοθετηθεί μια άλλη λογική. Γιατί υπόθηκε ότι κάτι που έχει εφαρμοστεί και έχει δώσει παραδείγματα ότι δεν είναι σωστό, δεν παράγει αυτό που θα θέλαμε ή δεν είναι επιθυμητό αυτό που παράγει, και είμαστε σίγουροι όμως ότι αυτό εφαρμόστηκε, δηλαδή το πλαίσιο που ισχύει εφαρμόστηκε και παράγει αποτελέσματα που δεν είναι καλά και πρέπει να το αλλάξουμε, είπε ο συνάδελφος ότι πρέπει να σταματήσουμε να το εφαρμόζουμε. Εδώ υπάρχουν, πρέπει να μιλάμε λίγο και μέσα στο πλαίσιο της πραγματικότητας και της νομικής πραγματικότητας. Ένα διάταγμα που ισχύει δεν μπορούμε να αποφασίσουμε ότι δεν εφαρμόζεται. Είναι ένας νόμος του κράτους. Για να αλλάξει αυτό το διάταγμα πρέπει να γίνει ένα διάταγμα τροποποιητικό. Και βέβαια οι όροι δόμησης και τα διατάγματα μπορούν να τροποποιούνται. Δεν υπάρχει περιορισμός. Δεν κάνουμε ένα διάταγμα και δεν τροποποιείται. Το διάταγμα μπορεί να τροποποιηθεί με ίδιο διάταγμα, αρκεί να υπάρχει η τεκμηρίωση των αλλαγών που θέλουμε και οι στόχοι που μπαίνουν σήμερα. Και σίγουρα και τα διατάγματα, όπως και ο σχεδιασμός, είναι κάτι ζωντανό. Είναι κάτι που εξελίσσεται, όπως εξελίσσεται και η ζωή. Οι ανάγκες διαφοροποιούνται. Επομένως, τεκμηριωμένα μπορούν και να τροποποιούνται και τα διατάγματα. Και να κλείσω ότι η πρόταση που έγινε στο ότι από αυτές τις μελέτες, εν πάση περιπτώσει, μπορούν να γίνουν κάποια διατάγματα, είναι υποχρεωτικό να γίνουν κάποια διατάγματα, και νομίζω ότι σε αυτό, ακόμα και επιφυλάξεις να έχει κανείς και για τον τίτλο ή και για το πώς έγινε και πώς ξεκίνησε, θεωρώ ότι και όλοι νομίζω οι ομιλητές τοποθετήθηκαν θετικά ότι πρέπει να βοηθήσουν και να συνδράμουν το Υπουργείο και ο Σύλλογος και οι άλλες κοινότητες που βρίσκονται εδώ, αλλά και πολύ περισσότερο οι ίδιοι οι μελετές που είναι ανάδοχοι και πληρώνονται για να κάνουν αυτές τις μελέτες. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε τα διατάγματα για να πάρουμε και τα χρήματα τα οποία έχουν εν πάση περιπτώσει εγκριθεί από την κοινότητα. Το θέμα είναι να προσδιορίσουμε ποιο θα είναι το περιεχόμενο αυτών των διαταγμάτων, έτσι που κατά το δυνατόν θα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, θα βοηθάει και δεν θα δημιουργεί προβλήματα, και κάποιοι περιορισμοί ή λεπτομέρειες ή αυτό που σας είπα, το εγχειρίδιο, οδηγός κλπ. Που θα είναι παραδείγματα εφαρμογής ενδεχομένως και λεπτομέρειες, θεωρώ ότι αυτά δεν είναι, εάν δεν είναι κανονιστικοί όροι, αυτά πραγματικά μπορούν να είναι εγκρίσεις απλούστερες, οι οποίες να μπορούν και να αλλάζουν πολύ πιο εύκολα από ό,τι τα διατάγματα. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Η κυρία Ελένα Κωνσταντινίδου. Γεια σας. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω, να εκφράσω τη μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ σήμερα
Και θεωρώ ότι είναι μια σημαντική συνάντηση, όπως είπαν και οι προηγούμενοι, όπου έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε επί της ουσίας για τα κέρια ζητήματα ερμηνείας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και της σύγχρονης αρχιτεκτονικής δημιουργίας. Να ευχαριστήσω επίσης και εγώ τους συντελεστές της πρωτοβουλίας αυτής. Εκτιμώ και ελπίζω ότι ο διάλογος και η ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων στην παρούσα φάση για ένα μείζωνα ζήτημα θέμα, όπως η θέσπιση κανόνων δόμησης, θα συμβάλλει και θα εμπλουτίσει το όλο ζήτημα και θα οδηγήσει σε ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Ένα χρήσιμο αποτέλεσμα στο χώρο, όπως το είπε η κυρία Φραντζή. Το πρόβλημα διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, επίκαιρο όσο ποτέ της κρίσης και της άδειλης μετεξέλιξης, είναι ένα κρίσιμο, δύσκολο και σύνθετο θέμα που εμπεριέχει μια σειρά από δίπολα και αντιθέσεις. Το παρελθόν με το παρόν, το παλιό με το νέο, το σύγχρονο με το ιστορικό, η διατήρηση με την εξέλιξη, η προστασία με την ανάπτυξη. Αφετηρία λοιπόν του προβληματισμού μας είναι το δεδομένο της αναζήτησης ενός σύγχρονου τρόπου συσχέτισης του παρόντος με το παρελθόν. Όχι με αυθαίρετη απόσπαση μορφών ή μίμηση, αλλά μέσα από τη σύμπραξη, την αντιθετική συσχέτιση και την ανάπτυξη διαλεκτικής σχέσης με τον τόπο. Η σύγχρονη αρχιτεκτονική δικαιούται και θα πρέπει να είναι παρούσα, αλλά παράλληλα να σέβεται τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία του τόπου. Προς αυτή την κατεύθυνση αισθάνομαι ότι είμαστε οι περισσότεροι που βρισκόμαστε εδώ μέσα. Τώρα, ο διάλογος με το παρελθόν δύναται να αναπτυχθεί με ενδιαφέροντες και διαφορετικούς κάθε φορά τρόπους, με χειρονομίες αρχιτεκτονικά ανεξάρτητες και εξαρτημένες, ανάλογα με την που προσδιορίζεται κάθε φορά κατά περίπτωση. Η ιδέα αρχιτεκτονική πρακτική στις καλές της εκφάνσεις και εκφράσεις μας κάνει να αμφισβητούμε τους όποιους κανόνες ή κατευθυντήρους άξονες για την καλή αρχιτεκτονική και την καλή ένταξη μάλλον, καλή εισαγωγικά, και αποδεικνύει ότι το αποτέλεσμα σχετίζεται κυρίως με την ποιότητα της αρχιτεκτονικής πρότασης και αποτελεί εν τέλει θέμα καλής αρχιτεκτονικής. Αυτό το, πάλι το είπαμε πολύ, εγώ το λέω εξ αρχής, γιατί έχει πολύ σημασία και ας το έχουμε στο μυαλό μας. Τώρα, πριν προχωρήσω σε κάποια σχόλια επί των θεματικών αξώνων, θα θέσω ένα θέμα που το είπαμε πολύ χτες και κάποιοι είπαμε να μην το ξαναπούμε σήμερα. Εγώ όμως το θεωρώ υποχρέωση μου να πω γι' αυτό, γιατί είμαι και ο σπουδαστήριο της μορφολογίας και νιώθω ότι με στοιχιώνει αυτό το πράγμα, το όρος μορφολογία, ας πούμε. Μας κυνηγάει από πίσω. Θα συμφωνήσω πολύ με την κυρία Κρεμέζη, την καθηγήτριά μου, ότι ο όρος αφορά στο σύνολο των στοιχείων που καθορίζουν τη σύνθεση ή τη γενική μορφή ενός στήσματος ή ενός τόπου. Και δεν αναφέρεται καθόλου στη διακόσμηση, στην εικονογραφία ή στη σκηνογραφία. Και το είπε και ο Γκανιάτσας με το δικό του τρόπο, ότι είναι ένα δομικό στοιχείο, μια διαδικασία που εξελίσσεται. Και το είπε και ο Πάτερ, ναι, Φιλόθεος, με έναν πολύ ωραίο τρόπο, ότι ο μορφολογικός κανόνας δεν είναι άλλος από την αλήθεια της κατασκευής. Εγώ από εδώ και πέρα θα χρησιμοποιώ τον όρο έτσι όπως το χρησιμοποιείτε όλοι σας. Καταλαβαίνετε, με τον όρο που έχει καθιερωθεί και δεν μας αρέσει. Και θα το κάνω μόνο και μόνο για να έχουμε μια κοινή γλώσσα. Εντάξει. Αλλά εγώ ήθελα να ξεκαθαρίσω. Είπε πράγματα αρκετά χτες και ο Βασίλης, ο Γκανιάτσας, για το πώς ήταν ο όρος και γιατί πλέον, ας πούμε, δεν ισχύει κλπ. Πάντως, η έννοια της μορφολογίας δεν είναι αυτό που εμείς, ας πούμε, τώρα μας δημιουργεί όλη αυτή τη φοβία και όλο αυτό το άγχος κλπ. Έτσι, λοιπόν, αφού και εγώ θα χρησιμοποιήσω τον όρο όπως τον χρησιμοποιείτε όλοι, πράγματι, έτσι όπως το έχει διατυπώσει στην προκήρυξη το Υπουργείο, όχι, είναι διατυπωμένο τέλος πάντων στην προκήρυξη, η θεσμοθέτηση μορφολογικών κανόνων φαίνεται αποπροσανατολιστικός σε σχέση με τους στόχους και τα παραδοτέα των μελετών, που είναι οριοθέτηση, ζώνης προστασίας, ειδική οριδόμησης κλπ. Θα πρέπει λοιπόν εξ αρχής να ξεκαθαρίσουμε ότι η διατύπωση αυτού του όρου δεν θα πρέπει να κινηθεί προς την κατεύθυνση της παγίωσης αρχιτεκτονικών προτύπων και να περιοριστεί στο επίπεδο της παράστασης των οικισμών, αλλά θα πρέπει να ερμηνεύσει τις δομικές οργανωτικές συνθήκες συγκρότησής τους και να ενθαρρύνει τη δυνατότητα ενεργούς επιστημονικής αρχιτεκτονικής συμβολής. Και επειδή χτες έγινε και μια άλλη κουβέντα για το αν θα αλλάξει ο τίτλος κλπ, εμένα δεν με πειράζει γιατί ξέρω τι σημαίνει, οπότε μια χαρά είναι ο τίτλος.
Συγγνώμη κιόλας που σας το λέω. Όλοι άλλοι έχετε πει διαφορετικά πράγματα. Αλλά πάντως μπορούσε να μπει μια παράγραφος και να λέει, ας πούμε, με ακρίβεια ότι εμείς εννοούμε αυτό. Και έτσι να τελειώσουμε με τις παρεξηγήσεις. Γιατί νομίζω ότι επί της ουσίας λέμε όλοι το ίδιο πράγμα. Ο τίτλος μας έχει πειράξει από χτες. Λοιπόν, τώρα, ένα άλλο στοιχείο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στις όποιες προσπάθειες διατύπωσης κανόνων είναι το κακό προηγούμενο με τους όρους δόμησης στη χώρα μας. Και το έδειξαν και οι μελετητές και το έδειξε πάρα πολύ ωραία ο κύριος Μαριάτος με τα παραδείγματά του. Ξέρουμε λοιπόν ότι συγκροτούν ένα πλαίσιο περιορισμών και ελέγχου και αναφέρονται περισσότερο σε μορφολογικές επιταγές παρά στη σύνταξη του χώρου. Δηλαδή γίνονται σε πολλές περιπτώσεις συνταγές ή μοντέλα μίμησης, γεγονός το οποίο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και αντιπαραθέσεις. Τα είπαμε, περιορίζει και δεσμεύει την αρχιτεκτονική έκφραση κλπ. Και το χειρότερο και το πιο σημαντικό είναι ότι είναι συχνά σε αναντιστοιχεία με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του οικιστικού συνόλου στο οποίο αναφέρεται. Και μου άρεσε πολύ στην εισήγηση της κυρίας Μπεζαντέ, που ποια περιοχή ήτανε, η Μαγνησία, γιατί ο τρόπος που τα παρουσίαζε και όταν μίλαγε για τα παραδείγματα, έλεγε και αυτό είναι σύμφωνα με το διάταγμα, αλλά όχι σύμφωνα με τον τόπο. Και αυτό ήταν, νομίζω, κέριο. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε ένα απολογισμό και αυτό να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για τον προσδιορισμό, αν όχι κανόνων που θα θέλαμε να υιοθετήσουμε, τουλάχιστον στοιχείων που θα θέλαμε να αποφύγουμε. Είπε χτες ο κύριος Κίζης για τη ρωμαλαία γραφή της άνοιξης του 60. Και αναλογίστηκα και εγώ εκείνη τη στιγμή τι θα έκανε, ας πούμε, ο Άρης Κωνσταντινίδης με τους σημερινούς όρους δόμησης και αν θα έφτιαχνε ποτέ τα ξενία και τα σπίτια στις πέτσες, τον Πόρ κλπ. Είπα λίγο τον Κωνσταντινίδη, επειδή και εγώ, ας πούμε, με κούρασε ο... Και σε λένε και Κωνσταντινίδη. Με κούρασε ο Σνότζη, δηλαδή. Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά τους σημαντικούς άξονες, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να τονίσω τη σημασία της ανάλυσης για την κατανόηση του αρχιτεκτονικού χαρακτήρα και της ταυτότητας του περιβάλλοντος και για την αναγνώριση των κανόνων συγκρότησής του. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, της αναγνώρισης δηλαδή του τόπου, θα εντοπιστεί η φυσιογνωμία την οποία επιζητούμε να αναδείξουμε και θα προκύψουν τα εργαλεία για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Και όπως και πριν είπε ο κύριος Γκανιάτσας, με άλλο τρόπο, καλύτερο από ό,τι θα τον πω εγώ, αλλά αυτό ήτανε, ότι οι όροι, οι προθέσεις, οι στόχοι, αλλά και οι παράμετροι της ανάλυσης και κατ' επέκταση και της σύνθεσης, με την οποία έχει αμφίδρομη σχέση, μεταβάλλονται και διαφοροποιούνται ανάλογα με τη σημασία και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του τόπου. Επίσης, ο τρόπος που κάθε φορά ιεραρχούνται τα ζητούμενα διαφέρει. Αν, για παράδειγμα, η παρέμβαση αφορά στο φυσικό περιβάλλον, σε αστικό ιστό, σε παραδοσιακό οικισμό κλπ. Και εδώ έχω ερωτηματικά, που και αυτά έχουν διατυπωθεί από τις προηγούμενες, από κάποιες από τις προηγούμενες παρεμβάσεις, με τον τρόπο που κάποιες από τις μελέτες, πολύ περιορισμένος αριθμός, περισσότερες κινούνται σε άλλο πνεύμα, καταλήγουν, ας πούμε, να το πω σε μια κοινή ρετσέτα, συσσαγωγικά, για περιοχές που είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Αυτό εμένα με έχει εντυπωσιάσει. Δηλαδή, πώς, ας πούμε, κάποιες περιοχές που δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους, τελικά καταλήγουμε να έχουμε ένα ίδιο αποτέλεσμα, ας πούμε, σαν μεθοδολογία, σαν σκεπτικό. Τώρα, οι βασικές, λοιπόν, συνιστώσεις του χαρακτήρα και της ταυτότητας ενός οικισμού αποτελούν ταυτόχρονα τις βασικές παραμέτρους από τις οποίες εξαρτάται η διατήρησή του και οι οποίες θα πρέπει να προσδιορίζουν και τις προτάσεις και αφορούν κυρίως την ιδιαιτερότητα του πολυδομικού ιστού, τα τυπολογικά, μορφολογικά και δομικά στοιχεία του άμεσου περιβάλλοντος, τη συνθετική διάρθρωση του οικισμού, ως συνάστηση της μορφής των ιδιοκτησιών, τα οικόπεδα, τη συνεκτικότητα, την τοποθέτηση των κτηρίων, τις αναλογίες, τη συντελεστή δόμηση, αυτά που έχουν υποθεί και εδώ και τα ξέρουμε. Πέρα όμως από αυτά τα στοιχεία που εκφράζονται χωρικά, το ανθρωπογενές περιβάλλον διαθέτει δομή και περιέχει νοήματα. Και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο σηματοδοτεί την ιδιαιτερότητα του προβλήματος. Και το είπε πάλι χθες ο κύριος Κίζης και λέει και αυτό το πνεύμα του τόπου, τι είναι αυτό το πνεύμα του τόπου. Δεν έχω την πρόθεση να το απαντήσω αυτό, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Πάντως υπάρχει αυτό το πνεύμα του τόπου.
Και αυτό το πνεύμα του τόπου δεν μπορεί να αποτυπωθεί σε πίνακες και στατιστικά και δεν μπορεί να οριστεί έτσι απλά. Δεν είναι μετρήσιμο. Και γι' αυτό επίσης έχω και αυτή την, έχω και αυτό το ερωτηματικό και, και αυτή τη σκέψη για αυτές τις ομαδοποιήσεις, ας πούμε, τελικά που γίνονται με αυτούς τους συγκεκριμένους πίνακες, που σίγουρα δεν περιλαμβάνουν σημαντικά στοιχεία της φυσιογνωμίας των οικισμών. Και επίσης ένα άλλο θέμα που είναι για μένα σημαντικό και που πάλι το είπαμε και που η κυρία Κουδούνη προηγουμένως το απάντησε κιόλας για το μεγάλο αριθμό των οικισμών που έχει ο κάθε μελετητής. Αυτό δεν ξέρω τι γίνεται με τα νομικά και δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, αλλά πάντως είναι τραγικό. Δεν γίνεται, ας πούμε, να έχουν τέτοιο τεράστιο αριθμό οικισμών. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να... Αυτό βέβαια δεν αφορά τους μελετητές, έτσι. Απλά είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και σε συνδυασμό με τη δυσκολία εντοπισμού των πληροφοριών που την είδαμε κάποια στιγμή, που δεν υπήρχαν στοιχεία, δεν υπάρχουν, ξέρω εγώ, χάρτες κλπ. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Και αυτό τελικά οδηγεί, και το είδαμε κατά την άποψή μου εδώ, σε μικρό αριθμό, σε κάποιες από τις, μελέτες ξεπέρασαν αυτό το θέμα, είτε γιατί ήταν μικρότερος ο αριθμός των οικισμών, είτε γιατί προσέγγισαν το θέμα της ανάλυσης με άλλο τρόπο. Αλλά είναι σαφές ότι σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε μια μάλλον επιφανειακή προσέγγιση, μια τυπική διεκπεραίωση της διαδικασίας της ανάλυσης και μια ομοιογενοποίηση που δύσκολα αναδεικνύει τις ιδιαιτερότητες. Και ξέρω ότι υπήρξε πολύ μεγάλος κόπος και φαίνεται για να καταγραφούν επιμέρους λεπτομέρειες, αλλά εμένα μου λείπει το ζητούμενο, που είναι η σύνθεση αυτών των στοιχείων. Υπήρξαν μελέτες που έκαναν αυτή τη σύνθεση και θα ξανααναφερθώ στη μελέτη της Μαγνησίας. Χρειάζεται... Να μην αναφέρομαι σε μελέτες. Όχι, συγγνώμη. Λοιπόν, χρειάζεται λοιπόν μία μεθοδολογία ώστε τα στοιχεία της ανάλυσης να ενσωματωθούν στις προτάσεις. Και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να δοθεί το βάρος αυτή τη στιγμή από τους μελετητές στο να αξιολογήσουν, να ερμηνεύσουν και να προβάλλουν τα στοιχεία στα οποία θα πρέπει να πατήσουν οι προτάσεις τους. Και πιστεύω ότι αυτό είναι που μπορούμε εμείς να κάνουμε για να συμβάλλουμε στις εργασίες τους ίσως και την αυριανή μέρα, να συζητήσουμε πάνω σε αυτό, δηλαδή το θέμα της μεθοδολογίας. Και ένα επίσης, κάτι που σκέφτηκα βλέποντας τις παρουσιάσεις, με αφορμή την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα, δεν πειράζει, θα το πω αυτό, γιατί ήταν η μόνη που κάνα μια σύνθεση. Δηλαδή, μας παρουσίασαν ταυτόχρονα τις δύο αυτές περιοχές. Αυτό μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον και σκέφτομαι ότι θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να υπήρχε μια συγκριτική ή μάλλον συνθετική ματιά πάνω στις αναλύσεις σε συνολικό επίπεδο, δηλαδή η σύνθεση των επιμέρους αναλύσεων με στόχο τον εντοπισμό πιθανού ταυτόσιμου χαρακτήρα ανά περιοχές ή ανά γεωγραφικές ενότητες, ας πούμε η Ηπειρωτική Ελλάδα με την Πελοπόννησο. Δηλαδή, αφού θα υπάρχει το υλικό και είπατε ότι θα το βάλετε σε βάση δεδομένων κλπ., για μένα θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον κάποια στιγμή να υπήρχαν, και όχι μόνο κάποια στιγμή, και νωρίτερα, ώστε να υπήρχαν και κάποιες κοινές κατευθυντήριες οδηγίες προς τις ομάδες. Γενικότερα θα έλεγα ότι αυτό το μεταβατικό κομμάτι από την ανάλυση στη σύνθεση χρειάζεται περαιτέρω υπερεξεργασία. Η ανάλυση χρειάζεται να οριμάσει, να κατασταλάξει, προκειμένου να οδηγήσει στη διαμόρφωση των κριτηρίων ένταξης και σε κατευθύνση για τη νέα αρχιτεκτονική. Φτάνοντας λοιπόν στο διατάφτα, θα σημείωνα πως πρώτα απ' όλα θα πρέπει να μεριμνήσουμε για την προστασία του ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος και του αγροτικού τοπίου. Και το είπαμε πάλι πολλές φορές εδώ, αλλά είναι πολύ σημαντικό, ότι η προστασία των οικισμών δεν έχει νόημα αν την ίδια στιγμή δεν προστατευτεί και το τοπίο γύρω τους, με το οποίο είναι αλληλένδετοι και αποτελούν ένα ενιαίο αδιάρρηκτο σύνολο. Θα πρέπει, κατά την άποψή μου, να απομακρυνθούμε από, θα τους πω, μορφολογικούς κανόνες, με την έννοια που τους ερμηνεύουμε, ξαναλέω, και να δώσουμε έμφαση και βαρύτητα στους ειδικούς κανόνες δόμησης, δεν ξέρω πώς θα τους πούμε, που να αφορούν ομάδες οικισμών με κοινά χαρακτηριστικά,
με διαπιστωμένο ίδιο τοπικό, οικιστικό και αρχιτεκτονικό σύστημα και σε ό,τι δε αφορά το χτίσμα δεν μπορεί παρά να προδιαγράφουν πολύ γενικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή αυτό που είπε, νομίζω κυρία Δημητριάδη, δεν θυμάμαι, κάποιος το είπε, να εξασφαλίσουμε ποιότητα στο σύνολο του οικισμού, στο σύνολο των οικισμών. Και επίσης συμφωνώ με τη λογική, μια τέτοια λογική είχε αναπτύξει και μια από τις μελέτες, δεν θα σας λέω πια, η οποία η πρόταση κινείται κάπου εκεί, ας πούμε, οι πρώτες ιδέες, στο ότι θα επεξεργαστούμε, ας πούμε, τις βασικές παραμέτρους των οικισμών που τις βάζει κιόλας, που είναι η πυκνότητα, η διάταξη, κλίμακα κλπ. Σε όλους τους οικισμούς και όταν έχουμε, ας πούμε, πυρήνες ή παραδοσιακούς οικισμούς, εκεί θα έχουμε μία βαθύτερη, ας πούμε, πιο κοντινή προσέγγιση. Δηλαδή, σε περιπτώσεις παραδοσιακών οικισμών ή συνεχτικών επιλεγμένων τμήματων που διατηρούν το χαρακτήρα και τη συνοχή τους και χρήζουν προστασίας, θα πρέπει να δίνονται κάποιες εξειδικευμένες κατευθύνσεις, υποδείξεις, δεν ξέρω, που να βασίζονται σε προσεκτική και πολύ συστηματική ανάγνωση του συγκεκριμένου κάθε φορά τόπου και των στοιχείων που καθορίζουν τη φυσιογνωμία του. Δηλαδή, δεν μας κάνουν οι αναλύσεις που κάναμε για αυτούς τους οικισμούς, εννοείται που χρήζουν προστασίας. Και εγώ δεν θα συμφωνήσω με την κυρία Κουδούνη. Εγώ δεν. Είμαι πάρα πολύ επιφυλακτική με τα σχήματα και τα σχέδια. Πάρα πολύ όμως. Και αυτό αφορά και κάποιες από τις μελέτες που είδαμε. Οι όροι αυτοί λοιπόν δόμησης θα πρέπει να εμπεριέχουν πολεοδομικές αλλά και αρχιτεκτονικές παραμέτρους, προκειμένου πρώτα απ' όλα να διασφαλίσουν τους καταλληλότερους συντελεστές δόμησης ανά ενότητα, όπως και να επαναοριοθετήσουν τους οικισμούς με ακρίβεια ώστε να αποφευθεί η αλλίωση της συνολικής φυσιογνωμίας τους με νεότερες επεκτάσεις, να επισημάνουν και να προστατεύσουν τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των επιμέρους ενωτήτων των οικισμών, αναγνωρίζοντας την ύπαρξη συνεχτικών τμήματων με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική σημασία, όπως στην περίπτωση του καθορισμού των ιστορικά σημαντικότερων αρχικών πυρήνων των οικιστικών συγκροτήσεων και να κατευθυνθούν τελικά προς τον καθορισμό των ουσιαστικότερων εκείνων στοιχείων που αφορούν στην οικομετρική οργάνωση ή στην κλίμακα των χτισμάτων, όπως και στη σχέση τους με τον δημόσιο χώρο ή με τα συστατικά στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος τους, παράδειγμα το σχήμα, όγκος, η σχέση κενών και πλήρων στην όψη, υλικότητα κλπ. Συνοψίζοντας και τελειώνοντας, θα έλεγα ότι η μέρημνα για την προστασία των οικισμών της χώρας, τόσο σε επίπεδο συνολικής οικιστικής οργάνωσης και κτηριακής αρχιτεκτονικής ποιότητας, όσο και στο επίπεδο της συσχέτισής τους με το φυσικό τους υπόβαθρο, αποτελεί βασικό αίτημα των φορέων και κυρίως του συνόλου της κοινωνίας μας. Η νομοθεσία θα πρέπει να εξυγχρονιστεί και να απλοποιηθεί, ενσωματώνοντας και εντάσσοντας τις κατασκευές μέσω των χωροταξικών και πολεοδομικών εργαλείων στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και το πολιτιστικό περιβάλλον, όπως επιβάλλουν οι διεθνείς συνθήκες συμβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα μας και υποχρεούται να τηρεί. Υπάρχει λοιπόν η ανάγκη θέσπισης κανόνων που αφορούν στη δόμηση, καθώς και άσκηση διοικητικού ελέγχου, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και αυτό το έχουν θίξει οι προηγούμενοι, αλλά είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ποιοι ελέγχουν και ποιοι κρίνουν τελικά το αποτέλεσμα και ποια είναι τα ηχέγγυα που πρέπει να έχουν οι διάφορες επιτροπές κλπ. Η νέα αρχιτεκτονική θα πρέπει να διεκδικήσει την ύπαρξή της στο νεοδιαμορφούμενο ιστορικό περιβάλλον, προσεγγίζοντας αξίες και πρότυπα που σχετίζονται περισσότερο με περιβαλλοντικούς παράγοντες και λιγότερο με μορφολογικά πρότυπα. Ευχαριστώ.